Λέει στις 17 Ιουνίου του 12. Τώρα έχουμε 14. Επειδή εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ με τα μαθηματικά έχετε ένα πρόβλημα, όπως απεδείχθηκε τώρα, ίσως να μπορούμε να συνεννοηθούμε αν πάρουμε τα μαθηματικά από την πρώτη δημοτικού. Το 9 δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γεωργιάδη. Που λέτε τα μαθηματικά αυτά της πρώτης δημοτικού λάθος στην τηλεόραση, με την ίδια ανευθυνότητα θέλετε να ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα με τα νούμερα. Εγώ, αν θέλετε, με καλέσετε μια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ένα, αν τα νούμερα ψύχραμα τα καταλάβετε, ευχαρίστω. Λοιπόν, πάμε να τα καταλάβουμε από την αρχή. Τι είπε λοιπόν η BlackRock? Η Ελλάδα πάει καλά. Είναι η χώρα που εξέρχεται τη κρίση. Η BlackRock είπε ότι είναι, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία είναι πρώτη σε πιθανότητες χρεοκοπίας πάνω από την Αργεντινή. Δεν με ακούτε. Το θυμάστε. Πριν από 20 μέρες βγήκε αυτή η έκθεση. Δεν με ακούτε. Η BlackRock που λέτε εσείς ότι η Ελλάδα πάει καλά είπε ότι είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες χρεοκοπίας στον κόσμο. Μην λέτε ψέματα. Η BlackRock λέει ότι η Ελλάδα είναι πρώτη πιθανότητα προς χρεοκοπία χώρα λόγω ενδεχόμενης πολιτικής αβεβαιότητος. Δηλαδή λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Και το έγραψε αυτό η BlackRock πότε? Μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Τι είπε δηλαδή η BlackRock? Εσείς λέτε ότι ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Τώρα νίκησε. Ενδιαφέρον αυτό. Καλά κάνετε και το παραδέχεστε επιτέλους. Είπα ότι δεν πέτυχε μια τέτοια νίκη που να είναι μια αναστρέψη. Είναι, είναι μια στιγμή που με λύπη. Εσεί λέγατε προηγουμένω για του βουλευτέ, οι οποίοι ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον τη χώρα. Είναι μια στιγμή που θα τολμήσουν να ψηφίσουν για να το κάνουν. Είναι μια στιγμή. Αυτά είναι ενδείξει που με λύπη μου θα πρέπει να διακόψω αυτέ τι αντιλαβέ για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εν σχέση με αυτό που έλεγε για την είσοδο και την έξοδο, θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ. Η έκθεση τη Αλφα Μπανκ χθε, που δεν θα το πω τώρα, μπορεί να το πω μετά, δείχνει για πρώτη φορά εξαιρετικά πιο ευίωνα οικονομικά στοιχεία από ό,τι και η κυβέρνηση. Ναι, Γιώργο, μην απαντήσει. Θυμάμαι την έκθεση τη Αλφα Μπανκ πριν από 6 μήνε που έλεγε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα πρέπει να περιμένει να φτιαχτεί.